Εκδήλωση μνήμης και τιμής για τη γενοκτονία των Ποντίων πραγματοποίησαν τα μέλη του Συλλόγου Ποντίων Επταμήλων Ομού Σερών Ιακρίτες το απόγευμα της Τετάρτης στην Πλατεία Ελευθερίας και συγκεκριμένα στο σημείο που βρίσκεται η προτομή του Ιερομάρτυρα Χρυσοστόμου Επισκόπου Σμύρνης. Αρχικά τα μέλη του Συλλόγου συγκεντρώθηκαν στο διοικητήριο και στη συνέχεια με πομπή κατευθύνθηκαν στην Πλατεία Ελευθερίας. Απόγονοι των θυμάτων της γενοκτονίας του Πόντου, ντυμένοι με παραδοσιακές ποντιακές φορεσιές, απέτησαν φόρο τιμής για τον χαμό των 353.000 Ελλήνων του Πόντου, καταθέτοντας όλοι από ένα κόκκινο τριαντάφυλλο. Εδώ και σχεδόν τρεις δεκαετίες ως ημέρα μνήμης. Μέρα μνήμης της γενοκτονίας και το λέει η ίδια η λέξη, να θυμηθούμε, να μην τους ξεχάσουμε, να τους έχουμε ως παράδειγμα ανθρώπων οι οποίοι θυσιάστηκαν για απλές έννοιες, για την Ελλάδα, για τον χριστιανισμό και βέβαια ως απόγονοι ανθρώπων που για 2.500 χρόνια ζήσανε σε αυτά τα πανέμορφα μέρη του Πόντου που μυρίζανε Ελλάδα για πάνω από 2.500 χρόνια. Εμείς έχουμε χρέος ως σύλλογος, ως άτομα, αλλά θα έλεγα ότι όλοι οι Έλληνες, όλος ο ελληνισμός έχει αυτό το χρέος. Όπως θυμόμαστε και τις ένδοξες ιστορίες και ημερομηνίες, θα έλεγα, του ελληνισμού, έτσι πρέπει και αυτές τις θλιβερές περιόδους να τις έχουμε στο νου μας, να αποκατασταθεί ιστορική αλήθεια, έτσι ώστε και στα βιβλία της ιστορίας να πάρουν τη σωστή τους διάσταση, αλλά και οι επόμενες γενιές να ξέρουν ακριβώς το τι συνέβη. 19 Μαΐου σήμερα, άλλη μια χρονιά, εκδηλώσεις μνήμης της γενοκτονίας, 102 χρόνια από τότε που οι πρόγονοί μας γενοκτονήθηκαν. Είμαστε η γενιά που ζει, που υποστηρίζει όλη αυτή την προσπάθεια. Πιστεύουμε κάποια στιγμή και το ελληνικό κράτος, το λέμε κάθε χρόνο, έχουμε καταντήσει γραφική, να αναγνωρίσει την γενοκτονία των Ελλήνων, θα πω, όλων των Ελλήνων της Ανατολής, έτσι ώστε να υπάρξει η δικαίωση των προγόνων μας. Αμέσως μετά υπό τους ήχους του Κεμετζέ τραγούδησαν ποντιακά τραγούδια της ημέρας. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Ποντίων Επταμήλων Νομού Σερών Ιακρίτες, Παύλος Καρυπίδης, ανέφερε ότι έχουν ξεκινήσει συζητήσεις προκειμένου να κατασκευαστεί ένα μνημείο αφιερωμένο στη γενοκτονία των Ποντίων. Χρέος δηλαδή να δημιουργήσουμε ενδεχομένως ένα μνημείο, όπως έγινε σε πάρα πολλά σημεία της Ελλάδος, σε πόλεις, έτσι ώστε ακριβώς και μόνο στη θέα αυτού του εμβληματικού μνημείου θα έλεγα ότι θα είναι αυτό που δεν ξεχνάμε και είμαστε σε μια διαδικασία επαγρύπνησης για να μην μας ξανασυμβούν ως ελληνισμός τέτοιας. Έχει ανοίξει η συζήτηση και νομίζω ότι το αμέσως επόμενο διάστημα υπάρχουν αυτιά που είναι ανοιχτά και πιστεύω ότι θα έρθουμε σε μια επικοινωνία όχι μόνο για τον ποντιακό ελληνισμό αλλά για τον ελληνισμό γενικότερα της Ανατολής, να έχουμε αυτήν την τιμή ως πόλη και αυτή να την αποδώσουμε.